Εμείς το πρώτο πράγμα που κάναμε και εμείς να κηρυχθούμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και για λόγους νομικούς, δηλαδή για τον τρόπο κατασκευής, όχι κατασκευής, μάλλον αποκατάστασης των μεγάλων ζημιών που υπάρχουν και εδώ στο Ρέθυμνο και στους Δήμους και στην Περιφερειακή Ενότητα. Έχουμε στείλει ήδη μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι έφυγε ένα τεχνικό δελτίο στο αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών και ζητάμε τα πρώτα 5 εκατομμύρια προκειμένου και εμείς να ξεκινήσουμε με τη διαδικασία του άρθρου 32, τη γρήγορη την αποκατάσταση. Με υπάρχουσες, εγώ το Σαββατοκύριακο ήμουνα στις πιο μεγάλες ζημιές μαζί με τον Υπουργό τον κύριο Ξανθό το Σάββατο και τον κύριο Κεφαλογιάννη, τον βουλευτή την Κυριακή. Ήδη υπάρχουσες εργολαβίες που είχαμε σε άλλα μέρη του επαρχιακού δικτύου, ένας εργολάβος έχει εγκατασταθεί από την Παρασκευή στο επαρχιακό δίκτυο που συνδέει στον Αγιοβασιλιώτικο δρόμο, επειδή είναι κλειστός ακόμη τον αναφέρω, που συνδέει Ρέθυμνο, Σπήλη, Αγία Γαλήνη. Πιστεύουμε μέχρι το μεσημέρι να έχει αποκατασταθεί τουλάχιστον ένα πολύ μεγάλο μέρος της καθίζησης του οδοστρώματος και να τον παραδώσουμε στην κυκλοφορία, γιατί πραγματικά υποφέρει ο κόσμος, η μεταφορά των παιδιών στα σχολεία κτλ. Κυρία Λιονή, μιλάμε για τους Δήμους Σαμαρίου, Μηλοποτάμου, Αγίου Βασιλείου, οι οποίοι είναι σε κατάσταση και Ρεθύμνου. Τέσσερις Δήμοι, οι οποίοι είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Είναι όλος ο νομός πλην Δήμου Ανογείων. Ναι. Ο οποίος ευτυχώς δεν είχε θέματα με την κακοκαιρία αυτή. Mm-hmm. Επομένως, ο δρόμος αυτός, ο κύριος που ενώνει το βορρά με τον νότο, ευελπιστούμε, επειδή δουλεύετε 2-3 μέρες, μέχρι το μεσημέρι θα παραδοθεί στην κυκλοφορία με ασφάλεια. Πάντως φαντάζομαι, κυρία Λιονή, θέλω να πιστεύω, ή ο καθένας έτσι όπως το βάζει μέσα στη σκέψη του, βάσει της κοινή λογικής, ότι από εδώ και κάτω μπορεί να αξιοποιηθούν ναι μεν κάποια χρήματα για τις προσωρινές επουλώσεις των ζημιών. Ακριβώς. Αλλά από εδώ και κάτω η πλήρης αποκατάσταση θα πρέπει να έχει μια άλλη τεχνική, θα πρέπει να έχει μια άλλη δυναμική, θα πρέπει να είναι διαφορετικά τα δεδομένα, γιατί ακούγοντας και τον κύριο Ευθύμιο Λέκα, για συχνότερα, εντονότερα τέτοιου είδους καιρικά φαινόμενα. Διάβασα τις δηλώσεις του, πράγματι. Έτσι, μιας και αλλάζουν τα πράγματα, ότι πρέπει να μπούμε σε μια άλλη διαδικασία, τουλάχιστον τεχνικά, για έργα πλήρης αποκατάσταση και έργο το οποίο θα έχει ένα βάθος χρόνου και δεν θα καταρρεύσει και πάλι με την πρώτη βροχή. Έτσι δεν είναι? Ασφαλώς. Εάν βλέπατε, γιατί εμείς προχωρήσαμε με κίνδυνο βέβαια μέσα στο φαράγγι το Κουρταλιώτικο, εκεί πραγματικά θα έβλεπε κανένας ανάγλυφα πώς η φύση προσπαθεί να βρει την προτέρα της κατάσταση. Δεν μπορούμε όμως να μην κάνουμε το δρόμο στον φαράγγι από κάτω, διότι δυστυχώς δεν υπάρχει άλλος τρόπος επικοινωνίας μεταξύ βορρά και νότου στο Ρέθυμνο. Όμως θα το κάνουμε με ένα τέτοιο τρόπο, με ό,τι λέει η σύγχρονη επιστήμη και τέχνη. Και η φύση να έχει το δρόμο της, όπως είπατε πριν από λίγο, αλλά και να είναι ασφαλής η διέλευση των χρηστών του δρόμου. Και επιτέλους θα πρέπει να μάθουμε να τη σεβόμαστε. Να τη σεβόμαστε τη φύση για να μας σεβαστεί και αυτή. Είδαν αρκετά πράγματα τα μάτια μου αυτές τις μέρες. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Στα ποτάμια, στις όχθες των ποταμών, στις κήτες των ποταμών. Λοιπόν, έχουμε βάλει και εμείς το χεράκι μας. Λοιπόν, πρέπει να μάθουμε να σεβόμαστε την φύση. Το τεχνικό δελτίο έχει φύγει, έχει πάει προς το Υπουργείο Υποδομών από την Παρασκευή 1η του Μάρτη. Τα 5 πρώτα εκατομμύρια ήρθαν ή έρχονται? Όχι, τα περιμένουμε. Αφορούν την αποκατάσταση δρόμων, πρανών και ό,τι άλλο μπορούμε να κάνουμε τώρα, να αποκαταστήσουμε ορισμένα πράγματα πρόχειρα για να δώσουμε δρόμο στην κυκλοφορία, διότι έχουμε αποκόψει δρόμους, χωριά που κυκλοφορούν μεν έρχονται στο Ρέθυμνο ή οπουδήποτε αλλού, αλλά από κάποιους δρόμους πάρα πολύ παρετημένους χρόνια, οι οποίοι ενέχουν και ένα πολύ μεγάλο κίνδυνο. Άρα θα προσπαθήσουμε σε πρώτη φάση
να ανοίξουμε τους δρόμους με έναν τρόπο, η αποκατάσταση θα είναι με έναν τρόπο να έχει ασφάλεια ο διερχόμενος, και στη συνέχεια θα γίνουν τα έργα αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν για τους κατεστραμμένους δρόμους, πρανή, δίκτυα κλπ. Αλλά με τον τρόπο που είπατε και ακολουθώντας τις συμβουλές και του κυρίου Λέκα. Και εγώ θα ήθελα να ζητήσω την υπομονή των συμπολιτών μου, γιατί ξέρετε, καταλαβαίνω ότι όταν ο άλλος δυσκολεύεται στην καθημερινότητά του, πιέζει να ανοίξει ο δρόμος γρήγορα, γιατί δεν μπορώ να, τα παιδιά, σχολείο, το καταλαβαίνω. Όμως εκείνο το οποίο προέχει είναι η ασφάλεια. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Βάσει των όσων είπατε, βάσει αυτών που ακούσατε από τον κύριο Λέκα και των όσων σας μετέφερα εγώ, πιστεύετε αλήθεια, με την εμπειρία που διαθέτετε, ότι το πάθημα θα γίνει μάθημα, κύριε Λιονί? Δεν είμαι από τους πολύ αισιόδοξους ανθρώπους πάνω σε αυτό το θέμα.